κύριος Νίκος τοποθετεί προσεκτικά την τσάντα του στο πεζοδρόμιο και παίρνει θέση στο πόστο του στην οδό Βασιλίσσης Όλγας και Μπότσαρη γωνία. Είναι από τους πρώτους στη Θεσσαλονίκη που κράτησαν το περιοδικό σχεδία στα χέρια τους και πίστεψε ότι αυτό μπορεί να αλλάξει τη ζωή του. Το 2012 έμεινα άνεργος. Το 2013 άστεγος. Μια εμπειρία για μένα που δεν θα μπορούσα να τη φανταστώ στη ζωή. Έμεινα στο παγκάκι. Αυτό με έκανε να αναθεωρήσω πολλά πράγματα στη ζωή. Με μεγάλη εμπειρία στον χώρο των πωλήσεων από εταιρείες που είχε εργαστεί στο παρελθόν, δεν δίστασε να πουλήσει τη σχεδία. Ήταν όμως η πρώτη φορά που έβγαινε στο δρόμο. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μας. Θα βγούμε να πουλήσουμε κάτι στο δρόμο. Δεν ξέραμε πώς θα βγει, τι θα γίνει, πώς θα γίνει όλο αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο μέχρι τότε στη Θεσσαλονίκη. Αλλά το τολμήσαμε 5-6 άτομα. Ίσως γιατί εγώ ένα λόγο παραπάνω επάνω στις πωλήσεις είχα ένα βιογραφικό δυνατό πριν. Δεν με φόβησε η ιδέα της πώλησης. Απλώς ο χώρος έξω στον δρόμο. Είχα πουλήσει σε κλειστούς χώρους. Οι δυσκολίες όταν ξαφνικά αλλάζουν τα δεδομένα στη ζωή σου είναι αμέτρητες. Ο κύριος Νίκος όμως δεν σταμάτησε ποτέ να ελπίζει. Στήλωσα τα πόδια μου. Στην αρχή με ένα άτομο ακόμη που προσπαθήσαμε. Από την αρχή είπαμε μπορούμε να φύγουμε πλέον από το φιλοξενείο. Σταματήσουμε το συσίτιο. Βγάζουμε τόσα ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε και πάλι τη ζωή. Πήραμε την απόφαση και οι δύο όμως να βρούμε ένα χώρο, να πάμε να μείνουμε. Στους δύο μήνες μ' άφησε. Τα έξοδα διπλασιάστηκαν. Στήλωσα και πάλι τα πόδια μου, τους βράχνασα όμως. Για να τα καταφέρω και μου έμεινε. Τις ημέρες της μοναξιάς πήγαινε στη δημοτική βιβλιοθήκη και διάβαζε βιβλία. Οι ανατροπές του δίδαξαν πολλά. Τον ορίμασαν. Σε αυτή την δεκαετία 50-60 όσους μας βρήκε, ας πούμε, αυτή η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας. Γι' αυτό θα μου μείνουν ανεξίτηλα οι στιγμές, η στιγμή που ήρθε το περιοδικό, η στιγμή που πίστεψα το περιοδικό και βγήκα στον δρόμο, η στιγμή που με έκανε να βρω και πάλι σπίτι να μείνω το περιοδικό, να φύγω από το φιλοξενείο και από το συσίτιο, που τους ευχαριστώ γιατί 10 μήνες με βοήθησαν. Έκανε φίλους ανθρώπους που αγοράζουν τη σχεδία και το ψάχνουν κάθε μήνα στα σημεία πώλησης. Έχασε πολλά, αλλά βρήκε συμπαραστάτες, μας εξομολογείται. Θα μου μείνουν ανεξίτηλα οι στιγμές, η στιγμή που ήρθε το περιοδικό, η στιγμή που πίστεψα το περιοδικό και βγήκα στον δρόμο, η στιγμή που με έκανε να βρω και πάλι σπίτι να μείνω το περιοδικό, να φύγω από το φιλοξενείο και από το συσίτιο, που τους ευχαριστώ γιατί 10 μήνες με βοήθησαν. Η σχεδία του έφερε ξανά στη ζωή του την αγαπημένη του σύντροφο. Αυτή τη στιγμή με τον άνθρωπο που είμαι, ήμουνα πριν 35 χρόνια μέσω του περιοδικού, είμαστε και πάλι μαζί.